δεν έγινε πρόσληψη. Πολλοί δεν μπήκαν καν στο Ταμείο Ανεργίας δουλεύοντας 2 και 3 μήνες. Και κάποιοι, εντός εισαγωγικών, οι πιο τυχεροί, μπήκαν σε αναστολή για ένα χρονικό διάστημα. Εμείς λέμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική. Έχει να κάνει με επιλογές συγκεκριμένες, γιατί όπως είδαμε και την τελευταία σεζόν χαρίστηκαν υπέροχα ποσά σε μεγαλοεπιχειρηματίες, είτε στον τουριστικό κλάδο, είτε έχει να κάνει με τις μεταφορές, όπως η Aegean που πήρε 120 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται ούτε με 400 ευρώ του επιδόματος ανεργίας. Δεν είναι φυσιολογική κατάσταση αυτή, συνάδελφοι. Πρέπει να ξεσηκωθούμε.